Καλησπέρα από τα Abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Αχαρναϊκού. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Αχαρναϊκού Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου ήρθε υπέρ του Αχαρναϊκού, της ομάδας του Αχαρναϊκού 2-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αγίου Στεφάνου, τον κύριο Γιάννη Μαγκίνα. Κύριε Μαγκίνα, κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Ναι, σίγουρα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Νομίζω ότι εμείς χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο μας επηρέασε και το γήπεδο. Δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε χόρτο. Ήταν καλύτερη η ομάδα του Αχαρναϊκού στον πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν μέχρι το 44 που δεχτήκαμε τον γκολ από μια στατική φάση στο 0-0. Μπαίνοντας στο ημίχρονο με ένα σκορ 0-0, αλλάζουν τα πράγματα. Βοήθησε τον γκολ αυτό την ομάδα του Αχαρναϊκού. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο ρισκάραμε, πήραμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν δημιουργήσαμε, η αλήθεια είναι, πολλές ευκαιρίες. Ο Αχαρναϊκός ήταν πιο καλά στημένος στο δεύτερο ημίχρονο και με κάποιες κόντρα επιθέσεις προσπάθησε να επιδιώξει να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα, το οποίο και έγινε. Και πιστεύω ότι δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε στο σημερινό παιχνίδι. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε χρόνο. Μετά την άνοιξη που παίζουμε, έχουμε και το ρεπό μας, επιστρέφουν και κάποια παιδιά. Πιστεύω ότι στην πορεία θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, με περισσότερο διάθεση και πάθος. Για την επόμενη αγωνιστική, είναι κρίσιμο παιχνίδι? Ναι, βέβαια, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και κανένα δεν είναι εύκολο. Ωραία. Έχετε κάποιους τραυματισμούς, αντιμετωπίζετε κάποιους τραυματισμούς? Όχι, τώρα δεν έχουμε τραυματισμούς. Κάποια παιδιά από κορονοϊό επέστρεψαν, είχαν καιρό να παίξουν. Σιγά σιγά έχουν μπει στο πρόγραμμα και πιστεύω σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Νέο αίμα, έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες. Έχουν έρθει ο Καλκανάκος, ο Αργυρίου, είναι μικρή σε ηλικία. Κοιτάζουμε να πάρουμε και ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Και να κινηθούμε σε αυτά τα μέτρα, να πάρουμε μικρούς παίχτες σε ηλικία. Ωραία. Σχετικά με την φιλοξενία εδώ, ήσασταν φιλοξενούμενη την ομάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σωματείο του Αχαρναϊκού. Ήταν άψογη φιλοξενία και θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.